Το μεγαλούργημα των αιώνων, την επανάσταση του 21. Στεκότανε Σούζο, κλαρίνο στεκότανε μπροστά στο Σουλτάνο, οι πρεσβευτές της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ρωσίας. Και ελάς σβησμένοι από το κράτος. Τι το Ελλάς, βασανισμένο κράτος, αγιασμένο κράτος, υπέφερε τα πάντινα κάτω από το Μεσοφέγγαρο. Η πίεση ήταν τρομακτική, πίεση σφόρων, για να μπορέσει κάθε Έλληνας να έχει το κεφάλι του στον ώμο, έπρεπε να πληρώσει το γνωστό χαράτσι. Θέλετε να δείτε μια πίεση, θα τρομάξει. Στις πουστεμανάδες το αισθάνεστε περισσότερο. Χτυπούσαν οι πόρτες. Ποιοι? Αστυνομία του Σουλτάνου. Μπρος. Τα παιδιά σας. Το καλύτερο παιδί τάρπαζαν. Γεννήσαρο τον κάνανε. Κλάμα. Έκλαιγε ραχή. Δια τα τέκνα αυτής. Άτι να ούκ εσύ. Και ούκ ήθελε παρακληθήνη. Αλλά έκλαιγε Ελλάς τα καλύτερα παιδιά της. Εξισλαμισμός. Γεννήσαροι, φανατικοί εχθροί, τους έγραφαν πλέον στο τάγμα των γεννήσαρων. Πόσοι μετρήστε, πόσοι τέτοια ελληνόπαιδα, εκλεκτά ελληνόπαιδα, σπουδαία άντρες, ωφέλιμοι στην οικογένεια, πόσοι τέτοιοι μέσα στο διάστημα που επεκράτησε αυτό το παιδομάζωμα, για μετρήστε, τα υπολογίζει ο εθνικός μας ιστορικός πόσο. 1 εκατομμύριο! Σουλτάνος, Τούρκος, άρπαξε μέσα στις αγκαλιές των μητέρων 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Επαναστάτησαν, επανάσταση μοναδική. Δεν υπάρχει στον κόσμο θρησκευτική επανάσταση. Λόγια θα πείτε, λόγια είναι αυτά. Α, όχι λόγια. Μάρτυρες της αληθείας αυτής, ότι η επανάσταση αυτή είχε θρησκευτικό χαρακτήρα και λατήριον είχε την πίστη του Χριστού μας, είναι ήρωας του 21. Ποιον πρώτον και ποιον δεύτερο και τρίτον. Πρώτα-πρώτα θα σας παρουσιάσω από την πυραπικοθήκη των ηρώων του ναού του εθνικού ναού της πατρίδος την ηρωική μορφή του πρώτου εκείνου ο οποίος εκήρυξε πάνω στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιον, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρόν Πελώριον και κάλεσε τους Έλληνας όλοι των Βαλκανίων τους χριστιανούς ιδιαίτερος τους Έλληνας να επαναστατήσουν εναντίον της Τουρκίας. Εν τούτο λέει θα νικήσουμε εν τούτο το σημείο εν το Τίμιο Σταυρό. Ήταν εκλεκτός των εκλεκτών. Δεν ήταν ένας που δεν είχε το μέλλον του. Ήτανε παρακαλώ που ήταν από την εκλεκτή οικογένεια των Υψελαντέων. Ήτο μουσία οικογένεια. Ήτο ακόμα ήρωος. Το ένα χέρι του κόπηκε σε μια μάχη εναντίον του Ναπολέοντος. Και τον είχε ο τσάρος υπασπιστή, πρώτο υπασπιστή. Και σε μια στιγμή πάρε τα γαλόνια τσάρε. Πάρε τα σπαθιά, πάρε τα τίποτα. Σαν απλούς στρατιώτες αγωνιστούν για την Ελλάδα. Την κατέληψε τα πάντα. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι οικονομικά ελαττήρια όθησαν τον κόσμο αυτά. Τα πάντα εθισίες παρουσιάζουν ο ποιός σας την Αγία του ψυχή. Τον έπιασαν, τον συνέλαβαν, τον ρίψανε στις φυλακές στα ποντρούμια της Βιέννης. Εκεί έζησε. Πέθανε λέγοντας το Πάτερ ημών. Πέθανε λέγοντας δόξα ο Θεός. Πέθανε τη στιγμή που υπεγράφεται πλέον η ελευθερία της πατρίδος. Δόξησε ο Θεός και απήλθε. Δεύτερος είναι, δεύτερος μεν, αλλά πρώτος πρέπει να ονομαστεί. Εκείνος ο γέρος του Μοριά, εκείνος ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φτωχαλάκι ήταν, σε μια σπηλιά τον γέννησε η μάνα του. Λογαγός ήταν κι αυτός και υπηρετούσε. Και δεν είχε ανάγκη από χρήματα και αξιώματα και τα θυσίασε όλα. Και πίστευε στο Θεό. Μια πίστη βουνό, μια πίστη Μακαβαίων. Υπήρχε η πίστη, η βαθιά η πίστη. Θέλετε παράδειγμα, ένα-δύο παράδειγμα από τη ιστορία που έλεγε σοφά λόγια. Γράμματος ήτανε
αλλά σοφά λόγια έλεγε. Μαργαριτάρια έβγαινε από το στόμα του. Και είχε μια φωνή βροντόδη και ισχυρά σε σάλπιγγα, ισχυρά. Και λάγει στα παιδιά της πατρίδος. Πολιόρκησε με τα στρατεύματα την Τριπολιτσά. Ένα μήνα, ύστερα από ένα μήνα, η Τριπολιτσά στα χέρια των Ελλήνων. Μέγα γεγονός. Μπήκανε μέσα με τα βλάμπουρα, με τις σημαίες, με τα ξαφτέρυγα. Μπήκανε μέσα. Σταμάτησε εκεί, Κολοκοτρόιφλε. Είναι μέρα Παρασκευή. Σήμερα θα νηστεύσουμε. Προσδόξαν τις Αγίας Τριάδος. Και όλοι ανήστευσαν. Την ημέρα εκεί. Μια δοξολογία περίεργος με νηστεία και προσευχή στο Θεό. Του Δεδογιάννου όσοι εκπορεύεται η μία προσευχή και νηστεία, τα πίστευαν αυτοί αυτά. Δεύτερο, είδαν στιγμές κρίσιμες άλλων στιγμιότυπων από την Άγια Ζωή του, την πίστη τη βαθιά. Ήταν ημέρες, σκυρές ημέρες. Τον άφησαν όλοι, μόνος του, σε ένα διάσωλο επάνω. Έμεινε μόνος του. Μια εκκλησά ήταν μέσα. Μπήκε μέσα, γονάτισε. Το δάκρυ του κορόμηλο. Να κλαίει σαν μικρό παιδί. Έκανε την προσευχή. Άναψε το κερί. Και βγήκε έξω. Έλαμπε σαν τον ήλιο. Τι είπε, λόγια χρυσά και αθάνατα. Η Παναγιά υπέγραψε την ελευθεριά της Ελλάδος. Και η Παναγιά δεν ήσαν τους μεγάλους που πέραν πίσω την υπογραφή τους. Και οι πατρίς μας θα ελευθερωθεί. Και πάλι μπόρεσε μπροστά. Και μπήκε στα δρεβενάκια μέσα. Και δημιούργησε νέος αγώνας και μάχας νικηφόρος. Θέτε ένα άλλο, το πιο συγκινητικό. Γέρασε πια ο γέρος του Μωριά. Ήρθε εδώ στην Αθήνα. Πώς είχε Αθήνα, 10.000. Τότε είχε ένα και μόνο γυμνάσιο. Με γυμνασιάρχη που να πιάσει όλους τους γυμνασιάρχες να τους στύψεις, δεν τον φτιάνει τον πρώτο κοινό γυμνασιάρχη. Γενάδιος λέγεται. Μεγάλος ανήλικε διδάσκαλο. Μια μέρα Άγια πάει στο γέρο του Μωριά και του λέει, καπετάνιο. Να έτσι να σε δούνε τα παιδιά της Ελλάδος, οι πρώτοι μαθητές. Παιδιά θρησκευτικά, πιστά, προσιωμένα τον Θεό. Παραταχθήκανε όλα τα παιδιά απ' έξω, έξω στο ύπαιθρο και περιμένανε τον γέρο του Μωριά. Ήρθε, αγράμματος αυτό, αλλά σοφία θεϊκή. Παιδιά σας χαιρετώ, φεύγω για τον άλλο κόσμο. Το ψωμί μου το φάγαμε εμείς. Σεις θα δημιουργήσετε τη νέα πατρίδα. Φυλάξατε τη θρησκεία μας, όταν πιάσαμε τα άρματα. Όταν πιάσαμε τα άρματα, είπε ο Θάδρος Κολοκοτρώνης, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα με πατρίδος. Να γνωρίσουμε αυτούς τους ήρωας, τους πραγματικούς ήρωας, τους μεγάλους άντρας, τους οποίους θα γεννηθεί η πατρίς. Αυτός ήταν ο Κολοκοτρώνης. Θέτε έναν άλλο τώρα από τη θάλασσα τώρα, θαλασσινό, γιατί και εγώ θαλασσινός είμαι. Από την αφρισμένη θάλασσα του Αιγαίου Πελάγου. Αχ, τι συγκινήσεις και τι συγκρίσεις και τι διδάγματα μπορούσα να βγάλουμε από αυτούς. Είναι ο Κανάρης, φτωχαδάκι, ναυτόπες, 20 χρονών, νιώπαντρος, παντρεμένος, με γυναίκα που τον αγαπούσε, το λάτρευε. Το Αιγαίο πήκτωσε από καράβια τουρκικά, όπως τώρα πάλι πήκτωσε. Πήκτωσε από καράβια πάλι στις ημέρες αυτές. Πήκτωσε από καράβια μεγάλα, τρόμος και φόβος. Ο Κονάρης πίστευε στο Θεό. Γυναίκα θα σ' αφήσω. Δεν υποφέρω. Κοκκίνησε η χιός. Η θάλασσα ένα χιλιόμετρο μακριά από τη Χίο κοκκίνησε από το αίμα. Θα πάω. Πώς θα πας. Τι έχουν πελούρια καράβια, φρούρια, πλωτά φρούρια. Πώς θα πας. Δεν είχε υποβρύχια ούτε αεροπλάνα. Είχε ψυχή. Και επειδή αξίζει παραπάνω από αεροπλάνα και από υποβρύχια και από άλλο τι το οποίο έχει η πατρίς. Μια βαρκούλα είχε, αλλά μέσα στη βαρκούλα πίστη σακράδα του. Προχωρεί, πρώτο να πάει το σταυρό του. Προσευχήθηκε, γονάτισε, παρεκάλεσε το Θεό. Πάει, πλησιάζει, ανάβει με το περιπολικό, κοινάζει τον αέρα. Την αβραχίδα μέσα στην οποία γλεντούσαν οι σφαγείς της Χίου. Κι έλαμψε ο κόσμος όλος και απ' άκρου κάκου Κανάρη φώναζε ο κόσμος στα βουνάκια οι θάλασσες. Και όταν πέστρεψε στη ξηρά τον περιμένανε και πήγε μπροστά στην εκκλησά και μέσα στην εκκλησά γονάτισε και έκανε την προσευχή του. Τόση του. Τέτοια Άγια μέρα τα παιδιά της Αθήνας εκεί καθόντανε, εκεί μέσα έμενε. Πήρε κάθε Κυριακή παρακαλώ πρώτος να ακούσει τον όρθρο, όρθιος ο γέρος και είχε στασίδι που τώρα είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία. Εκεί προσευχόντανε μέχρι τέλος της ζωής. Και όταν πήγαιναν τα παιδιά και τον ρωτούσανε πώς έκανες το έκανες αυτό με μια βαρκούλα να τεινάξει τον αέρα ένα ολόκληρο ναυαρχίδα. Α, δεν είναι τίποτα ρε παιδιά, τίποτα.
Είπα απόψε, Κωνσταντή, θα πεθάνει για την Ελλάδα, για την πίστη του Χριστού. Τέτοια ήταν, έτσι πιστεύω. Και έπειτα έρχονται οι ληστές, έρχονται οι άνθρωποι της ύλης και του μπεζαχτά και του χρήματος και του συμφέροντος να αποδώσουν τα σερωικά σατάς πράξεις εις ταπεινά ελαττήρια. Κανάς, ψυχή ευλογημένη, πιστός εις τον Θεό, ευλογημένος μέχρι τέλος της ζωής του. Ο αγράμματος αυτός και πιστός εις τον Θεό άνθρωπος που εταπείνωσε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Τώρα θα σας παρουσιάσω την πιο αγνή φυσιογνωμία του 21, τον Άγιο του 21. Τον Άγιο του 21. Με κομποσύνη περνούσε τη νύκτα τα μεσάνυχτα. Παλάγια Δέσποινα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και όταν ήρθαν οι βαβάροι, οι ξένοι, έστειλαν γιατρούς να τον εξετάσουν, ο τρελάθηκε για τον Κρίστο Μελοκομείο. Είναι ο Μακριγιάννης. Μια ιστορία ολόκληρος, ένα κόσμος ολόκληρος. Διαβάστε τα μνημονεύματά του, γραμμένα απλά, ταπεινά. Θα συγγυηθείτε βαθύτατα, θα διδαχτείτε σπουδαίως. Έβα, κάτω ο Ιμπραήλης με 25.000 πλάκωσε στην Καλαμάτα. Μα, τρόμος και φόβος. Και πιάνει ένα βουνό και φτιάνει ένα χαράκωμα, ένα χάντακα και μένει μέσα με 30 παλικάρια. Με 30 παλικάρια παρακαλώ να πολεμήσει μια ολόκληρη Τουρκιά, 25.000 Ιμπραήμε. Αυτό πάει ο Ναύαρχος, ο Δερεγνή, τον επισκέπτεται. Μόλις είδε το χαράκωμα γέλασε. Τι γελάς, Ναύαρχε, τι είναι τούτο εδώ, μπροστά στα κανόνια και στα πλοία τα μεγάλα που φέρανε οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι, λίγοι είστε. Λέγει, αδύνατοι είστε, λέει, αυτοί είναι πολύ δυνατοί. Και εσείς είστε ασθενείς, αδύνατοι. Δυνατοί είναι αυτοί, αλλά έχω μαζί μας το δυνατό Θεό, με την μόνο Θεός, του λέει. Λίγοι είμαστε, έτσι είμαστε πάντα γεννήθηκαμε Έλληνες, να είμαστε λίγοι. Μας τρώγουν τα χεριά, αλλά πάντα μένουν λίγοι. Και λίγοι Έλληνες είναι μαγιά για ένα καινούριο κόσμο. Τάχασε ο Ναύαρχος. Και του λέει τρεμπιέν, ξέρετε να πει τρεμπιέν, πολύ καλά. Και σκοτσέφυγε. Πήρε μάθημα ένας ναύαρχος ολόκληρος από εκείνον τον αγράμματο τον Μακρινιάννη. Τέτοιο άλλο στιγμιότυπο από την Άγια Ζωή του. Είδε στην Αθήνα, καθόταν εκεί που είναι το Μακρινιάννη το Σύνταγμα. Ταπεινός, φρόνιμος, ευλαβής, ξομολογούνταν κάθε μήνα. Τριγούς των αχράντων μυστηρίων, το δάκρυ του έπεφτε στη γη, πίστευε στο Θεό. Βαθιά. Μια μέρα, για συνήθεια, στο τραπέζι να έχει ξένος. Είδε λοιπόν ένας ξένος από το Παρίσι. Το Παρίσι. Από εκείνους τους αλήτας, που την ώρα που πολεμούσε αυτός και το κορμί του ήταν κόσκινο, αυτοί γλεντοκοπούσανε μες στο Παρίσι οι κύριοι. Οι νεότεροι και οι παλαιότεροι. Ήρωες είναι μόνο αυτοί που μείνανε στον τόπο και αγωνιστήκανε για να υπάρχει Ελλάδα ελευθέρα. Λοιπόν, είδε κάποιος τέτοιος. Πέρασε από το σπίτι. Κάει από το σπίτι. Μπήκα στο σπίτι, ο Μακρυγιάννης έκανε συνήθεια να βάνει ένα μικρό παιδί του να λέει το Κύριε Ελέησον, το Πάτερ ημών. Έκανε το σταυρό του κανονικά να φάει το ψωμί του. Γέλασε αυτός από το Παρίσι. Γέλασε. Γιατί γελάς, του λέει. Αυτά λένε μπόσικα πράγματα, λέει. Τα πιστεύω στο Παρίσι αυτά. Τι είπε, λέει. Γυναίκα, άνοιξε την πόρτα του να φύγει. Και τα καθάρματα εγώ δεν θέλω στο σπίτι μου. Τόσο ήταν ο Μακρυγιάννης. Πού βγήκανε από σχολεία, παραπιστήμια. Αχ, το Σοκολοκοτρώνης είπε μια μεγάλη σοφία. Τόσο ήτανε ο έφορος που χτίσανε το πρώτο παραπιστήμιο. Μια μέρα τον καθόταν και κοίταζε τους κτίστας και είπε μια προφητεία. Αυτό το παραπιστήμιο αν πάει καλά θα σώσει την Ελλάδα. Αν δεν πάει καλά θα καταστρέψει και θρησκεία και τα πάντα. Τα διαγράμματα, είπε ο Κοσμάς Φετωλός, θα καταστρέψουν την Ελλάδα. Δεν κινδυνεύει ένας από τους Γεωργούς και τους Παναλαίους. Και κινδυνεύει από τους αθέους επιστήμονες, αγραμμάτους, οι οποίοι ξεφουρνίζονται κάθε μέρα για να διαλύσουν τον μικρόν αυτόν χώρο της πατρίδας που λέει Ελλάς. Πού βγήκε ο Μακρυγιάννης. Από ποια σχολιά και πανεπιστήμια, από το μεγάλο σχολείο. Το μεγάλο σχολείο με το 8 ήχη, το ψαλτήρι ή το η Αγία μας Εκκλησία. Από εκεί μέσα βγήκε. Παιδί της Εκκλησίας ήταν. Πιστός και βοσιωμένος στον Θεό.
Αλλά μην νομίσετε καλά θα πείτε αυτοί σαν οι κορυφαίοι. Δεν ήταν μόνο οι κορυφαίοι. Αυτοί ήταν οι πρωτοπόροι. Αλλά πίσω από αυτούς ήταν ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Και τι θα έκαναν αυτοί εάν δεν ήταν ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Και ότι πίσω τους ήταν όλος ο ελληνικός λαός. Θα αναφέρω ένα-δύο στιγμιότυπα και τελειώνω τον λόγο. Στη Χιό το 1822 πήγαν οι Τουρκαλάδες. Κάψανε τη Χιό. Μαζέψανε τα γυναικόπαιδα. Κάποιος ξένος που και βγει, που παρακολούθησε διαμέσου άλλο. Την τραγωδία της Χίου, που είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ελληνισμού, εθαύμασε το εξής γεγονός. Ότι οι Τουρκαλάδες στην προκυμαία της στην Αμμουδιά καλάσανε τα γυναικόπαιδα. 5, 10, 20, 30 παρακαλώ χιλιάδες. Θερίζωσαν οι Τουρκαλάδες από εκκλησία το Σταυρό, τον Εσταυρωμένο της Μεγάλης Παρασκευής. Τον φτύσανε μπροστά σε όλους. Και μετά τον έρεψαν στην Αμμουδιά κάτω. Και λένε, όποιος από σας πατήσει και φτύσει τον Εσταυρωμένο θα ζήσει. Όποιος δεν τον πατήσει και τον φτύσει θα τον σφάξουμε. Ζωή δεν έχει. Διαλέξτε και πάρετε. Σας τάσε προθεσμία μια ώρα. Με το ρολόι μια ώρα. Πέρασε μια ώρα. Ούτε ένας! Ούτε ένας! Έχετε ένα άλλο πιο αξιόλογο γεγονός. Όλος ο λαός κάτω από το σταυρό του Κυρίου. Ακούστε να δείτε. Το πιο συγκινητικό απ' όλα. Κάτω στα Σινδίας. Ξέρετε πόσο μακριά είναι η Ινδία. Τώρα με το αεροπλάνο έρχεσαι σε μια μέρα. Μα τότε δεν ήταν αεροπλάνο. Ήταν τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες με τα μέσα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, στα Σινδίας, μέσα, κοντά στην Καλκούτα, σκορπισμένος ελληνισμός στα πέρα του κόσμου μέχρι σήμερα, ήταν παρακαλώ 450 Έλληνες. Φεύγοντας στην Τουρκιά, πήγανε στα Σινδίας και εκεί αγοράσανε κτήματα, κάνανε περιουσίες. Παντρευτήκανε, Ελληνίδες εννοείται, είχαν οικογένειες. Πόσοι? 450. Μάθανε κάτω στα Σινδίας, που δεν ήταν τότε ασύρμα τηλεγράφου. Μετά δύο-τρεις μήνες μάθανε ότι η πατρίδα επαναστάτησε. Παπάδες, δεσποτάδες, λαός, όλο σηκώθηκε. Πήγαν στα σπίτια, δεν υπέφεραν. Αχ, να πολεμούν άλλοι και εμείς να πολεμούν. Αχ, να σκοτώνται άλλοι και εμείς να σκοτωνόμαστε. Δεν είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε χριστιανοί. Και κάναν το σταυρό τους και ξεκινήσαν από τα Σινδίας. Και ήταν στην Ελλάδα και σκοτωθήκανε όλοι για το μεγαλείο της πατρίδος. Αγαπητοί μου, μια σκιαγραφία σας έδωσα όλης αυτής της ηρωικής αξιονομήσεως η οποία ονομάζεται Επανάσταση του 1821, ανεπανάληπτος. Και τώρα να τη σβήσουμε την εορτή αυτή που είναι με το μεγαλούργημα. Οι Γάλλοι δεν λησμονούν την εορτή, τη Γαλλική Επανάσταση τη γιορτάζουν. Οι Γερμανοί δεν λησμονούν τα δικά τους. Οι Αμερικάνοι δεν λησμονούν την ημέρα της ανεξαρτησία τους. Οι Ρώσοι δεν ξεχνούν την ημέρα που εσήκησε ολένη επανάσταση. Και εμείς που έχουμε την ουρά την επανάσταση στον κόσμο να τη λησμονούμε είναι τροπή μαζέστος. Και μόνο τη λησμονούμε, τη συκοφαντούμε. Να διαβάσετε φυλάδια τις ημέρες αυτές βιβλία που βγάζουν από τη φάμπρικα της ψευτιάς. Να διαβάλουν όλους τους ήρωας της επαναστάσεως του 21 ότι ήταν τυποτένοι, συμφροντολόγοι, ιδιωτελείς, άνθρωποι του χρήματος και της διαπάτης. Θεέ μου, Θεέ μου! Οι δικοί τους μόνον οι ήρωες! Αυτοί είναι οι ήρωες! Και δεν είναι ήρωες ένας Φαλοπατράκης και ένας Κανέρης και ένας όλοι αυτοί οι ήρωες οι μεγάλοι της Επαναστάσεως του 21. Αυτοί μόνο έχουν ήρωας. Εμείς δεν έχει Ελλάς ήρωας, μεγάλους ή υψηλούς. Τις συκοφαντούν και διαβάλλουν. Και λέγουν ότι είναι προϊόν της ύλης και των οικονομικών παραγόντων. Ο πόλεμος αυτός. Έτσι θέλω να ερμηνεύσω ότι είναι αποτέλεσμα του στομάχου και της κοιλιάς. Πεινούσαν και δυστυχούσαν, γι' αυτό κάνε την επανάσταση. Εν τόλμησε κανείς να κάνω συγκρίσεις. Δεν κάνει να κάνω συγκρίσεις. Είστε έξυπνοι, τετραπέρατοι και καταλαβαίνετε. Το πνεύμα αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Σε αυτό το ύψος και το μεγαλείο που υπήρχε. Λοιπόν, ας αποκτήσουμε πρώτα ψυχή του 21,
Ας μεθύσουμε πρώτα από το κρασί του 21, όπως είπε ο Παλαμάς, και τότε παιδί μου να γίνει αυτό. Τώρα δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν είμαι δευτεροπόλεμοι. Ξέρουμε από πόλεμο. Είδαμε μυαλά σκορπισμένα, κοιλιές. Είδαμε παιδιά σφαγμένα. Και δεν θέλουμε να γίνει πόλεμος. Και εμείς θέλουμε ειρήνη. Αλλά μέχρι ενός σημείου. Πέραν τούτου είναι η τιμή και η αξιοπρέπεια και η ελευθερία της πατρίδος. Και τώρα, μπροστά σε αυτό το μεγαλούργημα, τι έχουμε να πούμε, αγαπητοί μου? Τώρα γίνεται μια προδοσία σε βάθος και έκταση. Και η προδοσία αυτή, εσκεμμένη ή μη εσκεμμένη, εσυνείδητος ή ασυνείδητος το αποτέλεσμα. Ενώ πρέπει να μείνουμε Έλληνες ορθόδοξοι, άξια παιδιά των προγόνων μας και των ηρώων μας, συνεχίζονται στην ένδοξη ιστορία του γένους μας. Αντιθέτως τώρα, αυτοί που έρχονται από τα ξένα μέρη και θα μπόσανε μπροστά στις βιτρίνες των Παρισίων και μπροστά στις βιτρίνες της Νέας Υόρκης και μπροστά στα μεγαθύρια της Μόσχας και του εξωτερικού, μιλώ απάνω από όλους, κάνω το άλμα του Θεού και πάνω όλων στέκομαι και δεν έχω καμία συμπάθεια με τα ξένα έθνη, τα οποία κατά ποικίλους τρόπους προδάσανε το 22 την Ελλάδα στη Μικρά Ασία, εκ νέου θα την προδάσουν, για να αποδειχθεί ότι μη με πείτε υπάρχοντας επί εις ανθρώπων η γιου και εσωτερία. Ελάς να μην ελπίζεις σε πρόσωπα και πράγματα, είτε το αλφα όνομα είτε το β' όνομα. Δεν θα μας σώσουν τα άτομα, δεν θα μας σώσουν τα έθνη τα μεγάλα, δεν μας σώσουν η συμμαχία και τα ΝΑΤΟ. Μας σώσει ο μεγαλοδύναμος Θεός. Συντελείται λοιπόν μια προδοσία εις το έθνος. Πλέον το πρόγραμμά μας, δεν είναι πλέον το πρόγραμμά μας να πάμε στην Νέα Σοφιά, να προσκυνήσουμε εκεί, να ανάψουμε κερί, να συνεχίσουμε τη λειτουργία των προγόνων μας, να υψώσουμε ψηλά τα λάβαρα, να λάμψει ο Σταυρός σε πελάγι, σε στεριές και σε θάλασσες. Αλλά ποιο είναι το πρόγραμμά μας? Μηδαμινών, μικρών, ταπεινών. Να πάμε, να μπούμε οπωσδήποτε και να στεγαστούμε κάτω από μια ομπρέλα που με την πρώτη βροχή θα λιώσει. Ποια είναι αυτή η ομπρέλα που ζητούν να σκεπάσουν την Ελλάδα, που με την πρώτη βροχή θα λιώσει, θα την πάρει ο άνεμος και θα γίνουμε κομμάτια? Η ομπρέλα που ζητούν να στεγάσουν την Ελλάδα, οι εκείνοι που μας κυβερνούν είναι μικρό και ασήμαντο. Δεν θέλουν να στεγάσουν την Ελλάδα κάτω από τον πανίσχυρο βραχίωνα του Θεού. Μη φοβάστε, λέει ο Μακρυγιάννης. Ένα σήμερα θα κυνηγήσουμε κύριους, αν έχουμε το Θεό μαζί μας. Αν δεν έχουμε το Θεό μαζί μας, σύνη θα μας συνηγάει, ένας θα μας συνηγάει. Δεν έχουμε πλέον αυτό. Ζητούν λοιπόν να στεγάσουν την Ελλάδα από μια ομπρέλα που θα με τις πρώτες βροχές και αστραπές και βροντές θα διαλυθεί. Και η ομπρέλα αυτή ονομάζεται ΕΟΚ. Αυτή είναι η ομπρέλα τους. Σύνθημά μας. Όχι μόνο να ενταχθόμεν οικονομικός και εμπορικός, αλλά παρακαλώ να ενταχθόμεν και ηθικός, να ενταχθόμεν και κοινωνικός και να αποκτήσουμε κι εμείς τα ήθη και τα έθιμα των Δανών, των Νορβηγών, όλων εκείνων των εθνών που στεγάζονται κάτω από την ομπρέλα. Που αυτή η ομπρέλα θα μείνει, θα διαδεληθεί εις τα εξώσυνετε. Και συνεπώς ζητούμε το σύνθημά τους, μικρών και μεγάλων, όλων εξαιρέτως πλην ελαχίστων, των πολιτικών της πατρίδος που μας συμβαίνουν, είναι ένα. Να γίνομεν Ευρωπαίοι. Κάτω λοιπόν όλα τα ιερά και όσια. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος, ο μυστικός λόγος που ζητούν να συνάψουμεν συνθήκη με το Βατικανό και να προσκυνήσουμε την παντόφλα του Πάπα. Αυτός είναι ο λόγος που ζητούν να γίνει το αυτόματο διαλύγιον. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν να μειώσουν τις εορτές. Αυτός είναι ο λόγος που δεν επιτρέπω το ΕΕ σε εθνικές εορτές να μην παρουσιάζεται παπάς και δεσπότης με ράσδο. Να μην παρουσιάζεται ο Αθανάσιος Διάκος και όλοι αυτοί. Όχι ράσδο λέγει. Κι ας είναι ο παπάς και ο δεσπότης και ευλογεί. Και από πλέον από τα τηλεόραση να παρουσιάζονται οι διάφοροι ηθοποιοί και οι διάφοροι εκμεταλλευτές του ελληνικού λαού. Να παρουσιάζονται τα διάφορα καθάρματα. Παπάς δεν παρουσιάζεται, δεσπότης δεν παρουσιάζεται. Ράσο να μην παρουσιάζεται. Μύθος ραντίο του ράσου. Του ράσου που έφυγε πατρίδα. Αυτός είναι ο λόγος που γίνονται όλη αυτή η προδοσία. Αυτός είναι ο λόγος που στο υπαργείο της παιδείας σκοτεινοί άνθρωποι πάνε να σβήσουν το θρησκευτικό μάθημα, να το σβήσουν τελείως. Είδα προχθές εκεί στην Φλόρνα κάπου εκεί, είδα κάποιον, τον είδα, έτρεχε δεξιά και αριστερά. Τι έπαθες, του λέω. Α, τι έπαθα. Αχ, λέει, έχασε την ταυτότητά μου, λέει, ταυτότητά μου. Έτσι λοιπόν, δεν θα χάσουμε την ταυτότητά μας. Η ταυτότητα μας, λέει, Έλληνες, και θα μείνουμε Έλληνες. Η σπίρτα των δεμάχων. Ταύτα, αγαπητοί μου, παρουσίασε ενώπιόν σου. Δεν δίδαξα σήμερα εγώ. Δίδαξα μια ημιστή άνδρε, στον οποίο δεν είμαι θάξη να σπαστούμε τα σανδάλια των υποδημάτων του. Αίμιστοι άνδρε, εκεί που πήγατε πάνω ψηλά, πάνω από τα άστρα,
αν είστε σκιέ, παρηγορήσατε μας, εμψυχώσατε μας, δώστε μας και πάλι στην πατρίδα να γεννηθούν νέοι διάκοι, νέοι κανάριδες, νέοι μιαούνι, νέοι κολοκοτρώινες, νέοι μακρυγιάνιες, προς δόξαν του ευλογητού μας έθνους. Αμήν.